Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η μιλία. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αναμένεται μία μακρά νέχτα. Σε αυτή συμμετέχει και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Τώρα, όσον αφορά αυτά που ανέφερε, στις διμερείς επαφές που προηγήθηκαν σήμερα, ο κύριος Αναστασιάδης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Τούσκ, καθώς και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Επιτροπής. Την ενημέρωσε για την κατάσταση σε σχέση με την ΑΟΣ και το Βαρόσι. Ζήτησε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερε πως δεν μπορούν οι ενέργειες αυτής της Τουρκίας να συνεχίζονται χωρίς κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Κούσος, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε και πάλι πως η Κύπρος δεν θα μπορεί να είναι ευέλικτη όσον αφορά τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που συμπεριλαμβάνει και θέματα που αφορούν κονδύλια προς την Τουρκία ή ακόμα και τους Τουρκοκύπριους. Όπως είπε και ο κύριος Κούσος, στόχος δεν είναι η αποκοπή των κονδυλίων, αλλά να κατανοήσουν στην Τουρκία και κάποιοι των Τουρκοκυπρίων, όπως είπε, πως ενέργειες όπως αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν μπορούν να συνεχίζονται χωρίς να υπάρχει κόστος. Η κυρία φον ντερ Λάιεν επίσης ενημερώθηκε για την κατάσταση σε σχέση με τον φάκελο για το χαλούμι και δεσμεύθηκε πως θα δώσει οδηγίες στις αρμόδιες διευθύνσεις έτσι ώστε να επισπευθεί αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά τώρα τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Κύπρος έρχεται στο τραπέζι θέτοντας ως προτεραιότητες τα ταμεία συνοχής, τα θέματα μετανάστευσης και την χρηματοδότηση για θέματα μετανάστευσης, καθώς και τα θέματα αγροτικής πολιτικής. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε χαιρετώ την ίδια ώρα.